Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εγώ καλά είμαι. Σήμερα ήθελα απεγνωσμένο να γυρίσω ένα βίντεο και δεν μου έρχονταν καμία ιδέα. Και εκεί που καθόμουν το πρωί στην τηλεόραση και χάζευα, είδε ότι ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης, έφτιαχνε τα υπουργεία του, την κυβέρνηση κτλ. Και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που είδα. Οπότε έκατσα κάπως έτσι και σκεφτόμουν ότι για φαντάσου να φτιάχνα εγώ την κυβέρνηση. Και για φαντάσου να την έφτιαχνα και με τους Έλληνες τους YouTuber τι χαμός θα γινόταν. Οπότε ναι, είπα να φτιάξω μια κυβέρνηση καλύτερη από το Αλέξη Τσίπρα με όλο το ελληνικό YouTube. Για να δούμε πώς θα πάει. Για αρχή θα αποκαθιλώσω και τον Αλέξη από πρωθυπουργό. Θα βάλω τον Τουτζέι λόγω subscriber, λόγω views κτλ. Οπότε okay, ας είναι πρωθυπουργός ο του Τζέι. Και θα βάλω και ως αντιπρόεδρο τον Τζέρεμι. Πάλι για τους ίδιους λόγους. Ας περάσουμε όμως στα υπουργεία που είναι και το ζουμί. Ωραία! Ωραία! Υπουργό τουρισμού θα έβαζα την dressing room γιατί κάνει αυτά τα εξαιρετικά vlogs σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, πάει παραπέρα. Οπότε τι καλύτερος υπουργός τουρισμού θα μπορούσε να βρεθεί από τη Φωτεινή, ας πούμε. Θα προωθεί την Ελλάδα έξω, θα τρώει στα vlog, θα δείχνει το ελληνικό το φαγητό, θα πηγαίνει από εδώ στις παραλίες. Χαμός! Υπουργάρα! Go Φωτεινή! Και σκέφτηκα να τις βάλω ως υφυπουργό τον Ευτύχη τον Μπλέτσα. Έτσι για να μαγειρεύουν, για να πηγαίνουν ταξιδάκια, να γυρίσουν στην Ελλάδα κτλ. Οπότε ναι, για το Υπουργείο Εξωτερικών θα διαλέξω τη Μανουέλα. Η Μανουέλα έχει ζήσει στην Αμερική, έχει ζήσει στη Σκωτία, οπότε έχει παραστάσεις από το έξω. Οπότε είπε ότι είναι η κατάλληλη υποψήφια για να μπει σε αυτό το Υπουργείο. Θα τα έχει καλά και με το σεξο. Για το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισα να βάλω δύο άτομα, τον Έρζουλ και τη Σενιόρα Έλλης, γιατί πηγαίνουν σχολεία ακόμα, οπότε ζουν τα πράγματα από μέσα. Θα μπορέσουν και να τα αντιμετωπίσουν και πιο εύκολα. Οπότε είναι μια εξαιρετική επιλογή για αυτή τη θέση, πιστεύω. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισα να βάλω ένα gamer, το Σκύρο, τον Αντώνη X007GR, γιατί από τα παιχνίδια έχει ζήσει από μέσα πως είναι να αμήνεσαι στο LOL, στο Minecraft, στα πάντα. Και αποφάσισα να του βάλω για υφυπουργούς τον Καρπούζι Φέτα Gaming, τον Captain Panes, τον Ninja K και τον Hacky Pixels. Έτσι να είναι όλοι από τα games και τα παιχνίδια να αμήνονται. Γιατί ποιος καλύτερος να αμυνθεί άμα το έχει ζήσει στα παιχνίδια, μπορείς να το κάνεις και στην πραγματικότητα, ε! Λογική δικιά μου. Τώρα ποιος ακριβώς θα κάνει τι δεν ξέρω. Αν είναι φτιάξτε εσείς παιδιά ένα σερβερ στο Minecraft και βρείτε τα μεταξύ σας, δεν μπορώ να βοηθήσω και σε αυτό, στις αρμοδιότητές σας. Ένας άνθρωπος είναι. Υπουργός τροφίμων. Για αυτή τη θέση αποφάσισα να βάλω τη Miss Madden, γιατί κάνει πολλά food hauls, έτσι. Δείχνει φαγητά, δείχνει πακέτα που τους έρχονται με φαγητά κτλ. Οπότε είναι κατάλληλη για αυτή τη θέση. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι μια απόφαση κόλαφος. Είναι ένα υπουργείο που θα συζητηθεί. Αλλά αποφάσισα σε αυτή τη θέση να βάλω τον Alex Lightning. Γιατί είναι fierce. Άμα τσαντιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα αρχίσει να τους κάνει έτσι. Και άμα τσαντιστεί πάρα πολύ, θα τους πει και κανένα bye Felicia. Και όταν θα θελήσει έτσι να πλησιάσει άτομα για να περάσει τις απόψεις του, θα πηγαίνει με τη φίλη Absolute και θα τους κερνάει σφινάκια. Οπότε, με σηκωμένα τα χέρια ψηλά, ας συζητηθεί δίνω το υπουργείο στον Alex Lightning. Ευχαριστώ. Υπουργός Εμπορίου αποφάσισα να είμαι εγώ. Πρώτον, γιατί εγώ κάνω αυτό το βίντεο, είμαστε στο δικό μου κανάλι, οπότε θα κάνω ό,τι γουστάρω. Και δεύτερον, γιατί στο Υπουργείο Εμπορίου είναι και τα αλκοολούχα ποτά. Οπότε ποιος άλλος εκτός από μένα θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το σοβαρό σκοπό και να πάει τη φορολογία των ποτών από 23% στο 0. Ποιες κόσμο από μένα, κερασμένα, πάρτα δικά σου, πάρτα δικά σου. Πάρτα. Για το Υπουργείο Οικονομικών, ένα κέριο Υπουργείο, αποφάσισα να βάλω την Kristen from North, το μικρό Χριστινάκι, γιατί έχει σχέσεις με τη Γερμανία. Χρειαζόμαστε αυτές τις σχέσεις για τα οικονομικά μας. Και φανταστείτε να πηγαίνει το μικρό το Χριστινάκι στα οικονομικά τα φόρουμ και να λέει: γεια σας, είμαι το μικρό Χριστινάκι, χάρηκα! Καλημέρα κόσμε, καλημέρα κόσμε του YouTube. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Είμαι το μικρό Χριστινάκι. Εντάξει, ποιος δεν θα έδινε λεφτά σε αυτήν την κοπέλα, δηλαδή. Εγώ θα τα έδινα. Πετάω εικονικά λεφτά τώρα. Στο μικρό Χριστινάκι. Οπότε ναι, υπουργός οικονομικών, το μικρό Χριστινάκι θα συζητηθεί. Στο Υπουργείο Υγείας αποφάσισα να βάλω την Tooth Fairy Garden και την μικρή Ολλανδέζα, γιατί είναι έτσι beauty, make-up και τα λοιπά, κοντά στην υγεία το λες, έτσι. Ναι, μια υγεία ρε παιδί μου, γιατί να μείνω στο Υπουργείο Υγείας. Σαν υφυπουργούς για να τις βοηθάνε θα βάλω τη Μάρα και τη Βάνα, έτσι επειδή έχουν πολλές δουλειές, δεν θα μπορούν να είναι ενεργές στο Υπουργείο, οπότε τις έβαλα ως υφυπουργούς. Τέλος,
ως υπουργό πολιτισμού και αθλητισμού, αποφάσισα να βάλω το Vibrator. Δεν τον έβαλα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά εδώ άλλοι βάζουν εξαδέρφια, θείες, πατέρες. Δεν θα βάλω τους φίλους μου εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, άμα είναι και καλή. Αλλά τώρα, εξάλλου με τέτοιο Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα υπάρχει καθόλου διαφθορά. Οπότε ας βάλω κι εγώ τους φίλους μου μέσα για να το εξασφαλίσω, ε! Νομίζω έκανα δίκαιη κατανομή όλων των Υπουργείων. Ελπίζω να είστε καλυμμένοι από την κυβέρνηση, η οποία είναι φυσικά καλύτερη από αυτήν που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές, θα μπορούσατε να τις προτείνετε από κάτω με κάποιο comment ίσως. Να μου πείτε κι εσείς ποιον θα βάζατε σε ποιο Υπουργείο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, μην τα ξαναλέω, είναι όλα τα link από κάτω. Είμαι ένας επώνυμος αλκοολικός και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye! Να σας πω ότι πρέπει να τσεκάρετε τα κανάλια όλων όσων ανέφερα, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν όλοι. Hashtag Team Greek YouTube, hashtag Team Greek YouTubers, hashtag Greek YouTubers, hashtag Greek YouTube, hashtag Greece for the win, hashtag κυβέρνηση YouTube, hashtag. Αυτά.